Το Σαββατοκύριακο, ο Ρώσος κοσμοναύτης Όλεγ Κονονένκο έσπασε το ρεκόρ των διαστημικών ταξιδιών, αφού έγινε ο άνθρωπος που έχει περάσει τις περισσότερες ημέρες στο διάστημα, 879 ημέρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 878 ημέρες, 11 ώρες και 30 λεπτά, και το κατήχε ο συμπατριώτης του, Γκενάντι Παντάλκα. Ο Κονονένκο βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον περασμένο Σεπτέμβριο και πιθανότατα θα μείνει εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο, επομένως θα προσθέσει και άλλες μέρες στο νέο ρεκόρ του. Υπολογίζεται ότι μετά το τέλος της ετήσιας αποστολής, στις 23 Σεπτεμβρίου 2024, ο συνολικός χρόνος πτήσης του θα είναι 1110 ημέρες. Σοβιετικοί και Ρώσοι κοσμοναύτες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις πιο μακροχρόνιες διαστημικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, κατέχουν τις πρώτες 8 θέσεις. Στην ένατη θέση βρίσκεται η Peggy Whitson της NASA, η οποία έχει περάσει 675 ημέρες μακριά από τη Γη. Ο κοσμοναύτης Βαλέρι Πολιάκοβ κατέχει το ρεκόρ στις μεμονωμένες πτήσεις, περνώντας σχεδόν 438 συνεχόμενες ημέρες στον διαστημικό σταθμό Μυρ της Ρωσίας, από τον Ιανουάριο του 1994 έως τον Μάρτιο του 1995. Ο κορυφαίος Αμερικανός στη συγκεκριμένη λίστα είναι ο Φρανκ Ρούμπιο, ο οποίος πέρασε 371 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η τρέχουσα αποστολή είναι η πέμπτη διαστημική πτήση του Κονονένκο. Υπηρετεί ως μηχανικός πτήσης στην Expedition 70, αλλά λέγεται ότι θα αναλάβει τα ηνία του σταθμού αυτόν τον μήνα, όταν ο σημερινός διοικητής Ανδρέας Μόγκενσον θα επιστρέψει στη Γη με την υπόλοιπη αποστολή Crew 7 της SpaceX. Τη θέση του Crew 7 θα πάρουν 4 αστροναύτες του Crew 8, που θα απογειωθούν στις 22 Φεβρουαρίου από τη Φλόριντα. Η παρουσία των αστροναυτών στο διάστημα είναι πολύ σημαντική. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός παρέχει ένα μοναδικό περιβάλλον για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, καθώς επιτρέπει την παρατεταμένη απουσία βαρύτητας. Αυτό επιτρέπει την έρευνα σε πολλά επιστημονικά πεδία που δεν θα ήταν δυνατή στη Γη. Επιπλέον, γίνονται έρευνες που απαιτούν μακροχρόνια παρακολούθηση, όπως η μελέτη των αλλαγών στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας διαμονής στο διάστημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προετοιμασία για μελλοντικές αποστολές στον Άρη και πέρα από αυτόν. Τέλος, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός προσφέρει τη δυνατότητα για διεθνή συνεργασία στην επιστημονική έρευνα. Ερευνητές από όλο τον κόσμο μπορούν να συνεργαστούν σε προγράμματα που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, προωθώντας την παγκόσμια επιστημονική πρόοδο.